Μάλιστα, πίσω στα δικά μας θα δούμε στα επόμενα λεπτά τι γίνεται με τους μεσίτες. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους απέναντι στους πελάτες τους. Πολλά πράγματα που δεν γνωρίζαμε. Θα δούμε τι γίνεται και με την αγορά ακινήτων, αλλά και με το μικρό προβληματικών ενοικιαστών. Είναι τεράστια τα προβλήματα των ιδιοκτητών όσων έχουν είτε ένα διαμέρισμα είτε ένα σπίτι και το ενοικιάζουν. Ξέρουμε ότι μέχρι στιγμής ο νόμος προστατεύει τους ενοικιαστές. Εδώ και λίγο καιρό γίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα μητρό, ούτως ώστε όταν φαντάζει να νοικιάσεις το σπίτι σου ή το διαμέρισμα να γνωρίζεις τι είναι οι προβληματικοί ενοικιαστές. Κάπου κολλάει. Θα μας τα πει όλα ο κ. Γιώργος Μουσκίδης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γης. Σε καλωσορίσατε καταρχήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων. Γενικά είναι γενικά όλα τα ακίνητα. Ωραία, να το διορθώσουμε. Ιδιοκτητών ακινήτων. Να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα των μεσιτών. Όλοι γνωρίζουμε ότι αν θέλουμε να νοικιάσουμε, αν θέλουμε να αγοράσουμε, είναι ο άνθρωπος που θα μας βοηθήσει, θα μας πάσει ένα κίνητο, θα μας το δείξει. Όμως δεν μένει μέχρι εκεί. Έχει και άλλες υποχρεώσεις. Ποιες είναι αυτές? Θα αλλάξω το καπέλο τώρα, γιατί το καπέλο μου σκημάει το μεσίτη. Αν και τα τελευταία 10 χρόνια ασχολούμαι με τον τομέα, εγώ είμαι εγκεκριμένος λογιστής για να το επάγγελμα μου μια ζωή. Εντούτοις όταν μπήκα στο επάγγελμα αυτό ήταν ένα παράδοξο, ότι ήταν κάτι περίεργο, κάτι που με ενοχλούσε λίγο, είναι το εξής. Στις συναλλαγές, στις πωλήσεις, θα πιάσουμε μόνο τις πωλήσεις, θα αφήσουμε τα νίκια πίσω. Στις πωλήσεις τις οποίες υπάρχει μεσίτης, μεσολαβεί κάποιος χτηματομεσίτης δηλαδή, ο νόμος είναι πολύ αυστηρός, θα απαιτεί από το χτηματομεσίτη να δώσει πληροφορίες για νομικά χαρακτηριστικά, για τα πάντα που έχει σχέση με το ακίνητο που πωλείται στον αγοραστή και να προστατεύσει και τον αγοραστή και τον πολιτή ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και ο καθένας θα πάρει αυτό που δικαιούται με βάση τη συναλλαγή, να γίνουν τα σωστά έγγραφα, οι διαδικασίες κλπ. Και είναι μια πολύ πολύπλοκη διαδικασία, πιστέψτε με, διότι έκανα και άλλα επαγγέλματα όπως σας είπα προηγουμένως. Χρειάζεται ο χτηματομεσίτης να γνωρίζει τους νόμους, τις διαδικασίες, χίλια δυο πράγματα για να μπορέσει να ολοκληρώσει μια πράξη σωστά, και αυτό έγινε ιδιαίτερα σημαντικό μετά από την κρίση. Τώρα υπάρχει κρίση, η κίνδυνη που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας αγοραστής, ένας πολιτής σε μια συναλλαγή έχουν πληθαίνει, έχουν πολλοί. Αν μπορούμε να αναφέρουμε λίγο αυτό. Να τους αναφέρω, αλλά πρέπει να σου πω ποια είναι τούτη παραδοξότητα, το περίεργο που είδα στον νόμο. Στις περιπτώσεις που υπάρχει χτηματομεσίτης, είμαστε υπόχρεοι να ενημερώσουμε και να προστατεύσουμε τα μέρη που είναι στη συναλλαγή. Όμως τις άλλες μισές περίπου πωλήσεις, πολύ λίγο παραπάνω, που δεν υπάρχουν χτηματομεσίτες αναμεμειμένοι, πώς προστατεύεται ο αγοραστής και ο πολίτης, ιδιαίτερα ο αγοραστής. Ξέρεις, είναι μια κυπριακή παροιμία που λέει εγώ στραώνω και πουλώ και εσύ άμπλευε και αγόραζε, κάπως έτσι. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο πολίτης, όταν δεν έχει κάποιον τρίτο και μιλάει απευθείας με τον αγοραστή, θα προσπαθήσει να οριοποιήσει, να ομορφήσει το ακίνητο του που πουλά, ούτως ώστε ο αγοραστής να το αγοράσει. Και ένας αγοραστής στη ζωή του πόσες πράξεις θέλει να κάνει? Μια, δυο αγορές σε όλη τη ζωή μας, αλλά δεν μπορώ ότι είναι και καλός γνώστης το δεδομένο. Ποιος προσπαθεί για αυτόν? Είμαστε καλοί γνώστες, σχεδόν καθόλου. Αυτό που θα δούμε, αν μας αρέσει, εξωτερικά, είναι, θεωρούμε ότι είναι και κοντά στην τιμή που ψάχνουμε, το έχουμε αγοράσει. Ποιος όμως προσπαθεί τον αγοραστή όταν μιλάει απευθείας με τον πολίτη και δεν υπάρχει διαμεσολαβητής, δεν υπάρχει χτηματομεσίτης? Αυτό πάντα με προβλημάτιζε. Οι μεσίτες αποκλείονται. Πριν αποκλείονται, εντάξει, λέω ότι για οποιοδήποτε λόγο, να πούμε ότι ο αγοραστής μιλά απευθείας με τον ιδιοκτήτη που έχει το ακίνητο που να πουλήσει. Ποιος προστατεύει σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι και η πλειοψηφία των περιπτώσεων, αφού δεν υπάρχει χτηματομεσίτης? Αυτό με ενοχλούσε. Και να πω και τους κινδύνους, διότι είπετε να δούμε τι κινδύνοι υπάρχουν, δεν μπορούμε να μην, επειδή δεν γνωρίζει τι κινδύνοι υπάρχουν, και ιδιαίτερα τώρα με την κρίση, αυτό ποιος είναι κάποιοι από τους μεγάλους κινδύνους. Είτε το ακίνητο έχει τίτλο, έχει κοτσάνι που λέμε, είτε δεν έχει κοτσάνι, υπάρχουν πολλοί κινδύνοι. Θα ξεκινήσουμε λίγο από αυτούς που έχουν τίτλο. Λέει κάποιος, αφού έχει τίτλο το ακίνητο, και δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Και εγώ λέω ότι συνήθως δίνεται μια προκαταβολή, και ακολούθως υπογράφεται ένα συμβόλαιο και μετά πάμε στο χτιματολόγιο και γίνεται η μεταβίβαση των τίτλων. Μετά που να δοθεί η προκαταβολή, εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα και δεν μπορεί να γίνει η μεταβίβαση, τι γίνεται με την προκαταβολή που μπορεί να αγοραστεί?
Είναι σε θέση ο πολιτής, ο οποίος πολλές πλήστες φορές ο πολιτής είναι πιεσμένος οικονομικά. Και μπορεί από την ημέρα που πιάσαν τα λεφτά και το σολάβει σε κανένας μήνας μέχρι την ημερομηνία που να πάει στο κτηματολόγιο, να τα χρησιμοποιήσει τα λεφτά αυτό, να ξοφλήσει δάνεια κτλ. Και εν αγνία του πιθανόν να μην μπορεί να γίνει μεταείδαση. Χάνει τα λεφτά του αγοραστής και καταλήγει στα δικαστήρια του πολιτή. Παλιά δεν είχαμε αυτά τα θέματα, διότι υπήρχε νευμάρια, ο κόσμος κρατούσε λεφτά. Τώρα ένας πολιτής για να πουλήσει σημαίνει έχει πρόβλημα. Δηλαδή είναι πιεσμένος. Άρα μόλις πάρει το 10, 20, 50 χιλιάδες που είναι προκαταβολή, το πιο πιθανό θα πάρει εδώ στην τράπεζα να το σταματήσουν να πιέζουν. Και δεν υπάρχει τρόπος, δεν υπάρχει τρόπος να πάρει πρόβλημα από εκεί και πέρα. Ακριβώς. Να πάρουμε πίσω. Και τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει. Μπορεί, εάν κάποιος είναι πιεσμένος και χρωστά, ας πούμε, λεφτά στο φόρο εισοδήματος, στο τμήμα φορολογίας, πάει και βάζει ένα μέμο. Οπότε όταν εσύ πάει να κάνεις την μεταβίβαση, έχεις υπόψη ότι μόνο υποθήκη έχει το ακίνητο με την τράπεζα, μιλάς με την τράπεζα μηθανά. Βρίσκουμε το μέμο στο κτηματολόγιο και δεν μπορεί να σηκωθεί, αν δεν πληρωθεί ο ποσό. Είναι αυτό θέμα τους εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες. Είναι και αυτό ένα από τα θέματα, για εγκλωβισμένοι ιδιοκτήτες, άλλο θέμα. Άρα, υπάρχουν πολλά τέτοιες πιθανότητες. Να συμβουλεύσουμε τον κόσμο τι πρέπει λοιπόν να γνωρίζει, αφού υπάρχει αυτό το κενό στον νόμο και δεν προστατεύει τον αγοραστή. Τι είναι αυτό που σίγουρα θα πρέπει να του κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου ή κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι τα έχει το ακίνητο, κάποια χαρτιά για να είναι ασφαλής η αγορά. Ωραία. Θα ήταν πολύ δύσκολο σε 3-4 λεπτά να εκπαιδεύσουμε όλο τον κόσμο να γίνει κτηματολογητής, διότι αυτό στην ουσία αυτό λέμε. Ένα η συμβουλή μου θα ήταν, έστω και αν δεν υπάρχει χτηματομισή στη μέση, όλοι έχουμε ένα γνωστό φύλλο χτηματομισή, να συμβουλευτούμε. Δεν θα κάνει μεσολάβηση και να πιάσει αμοιβή σαν να και βρήκε το ακίνητο. Απλώς μία μικρή αμοιβή για να τον συμβουλεύσει και πρώτα απ' όλα να γίνουν τα σωστά έγγραφα. Ναι. Δεύτερον, να μην δοθούν λεφτά για να χαθούν. Το πολύ σημαντικό. Πώς μπορούμε να το διασφαλίσουμε ότι δεν θα χαθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είδαν αυτό το πρόβλημα, δηλαδή τη διαχείριση των λεφτών, διότι λεφτά πληρώνονται και 3 φορές κατά τη διάρκεια μιας πράξης. Συνήθως πληρώνονται με την προκαταβολή, μετά δίνονται κάποια λεφτά στην υπογραφή του συμβολίου και μετά τα υπόλοιπα συνήθως μεταβίβαση είναι αν υπάρχει τίτλος. Δηλαδή, αν υπάρχει τίτλος, υπάρχει άλλη διαδικασία. Άρα η διαχείριση αυτών των λεφτών κατά τη διάρκεια μιας πράξης είναι πολύ σημαντική. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση εισηγήθηκε να γίνει ένας οργανισμός στον οποίο όλα τα λεφτά που δίνονται από τον αγοραστή προς τον πολίτη να δίνονται στον οργανισμό αυτόν και αυτός ο οργανισμός να ελέγχει την διαδικασία και όταν όλα είναι εντάξει τότε να δοθούν τα λεφτά στον πολίτη. Μάλιστα. Αυτή ήταν η ιδέα και σωστή. Απλώς λέω, αφού υπάρχουν οι αντιλήψεις κτηματομεσίτες που για να γίνει ένας κτηματομεσίτης σήμερα θέλει στοιχείο πανεπιστημίου στον κλάδο. Πρέπει να σπουδάσεις δηλαδή real estate. Μάλιστα. Χρειάζεται να έχεις πείρα σε αδιούχο κτηματομεσίτη και μετά να κάτσεις εξετάσεις. Είναι μια διαδικασία όπου. Για τους νόμους, δηλαδή πρέπει να έχεις γνώση των νόμων κλπ. Άρα αφού υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί να μην τους χρησιμοποιήσουμε. Μάλιστα. Ένα, μια μικρή νομοθεσία. Αν δεν δεχτεί ο αγοραστής, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Έστω συμβουλευτικά να έχουμε ένα. Εγώ λέω ο αγοραστής πρέπει να είναι αυτός ο οποίος θα ζητήσει την βοήθεια του κτηματομεσίτη. Ούτως ή άλλως ο αγοραστής δεν πληρώνει τίποτε. Ότι θα πληρώσει ο πολιτής. Ναι. Αλλά λέω, έστω μια συμβουλή να πληρώσει 100, 200, 300 ευρώ ο αγοραστής, να δώσει μια περιουσία. Για να καλυφθείς και να είσαι σίγουρος ότι θα γίνει η σωστά διαδικασία. Είναι μεγάλη υπόθεση και μεγάλα τα ποσά. Ναι. Ωραία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να γνωρίζει ο κόσμος κάποια στιγμή. Νομίζω ότι αξίζει το κόμμα να το κάνουμε και λίγο αναλυτικά. Να φτιάξουμε μια κάρτα μαζί και να σας έχουμε ξανά ένα-ένα κάποιες μεταλλήσεις από την πείρα σας που έχετε δει, κινδύνους που υπάρχουν στην διαδικασία της αγοράς. Τώρα έχω μια άλλη ερώτηση όσον αφορά τα ενοίκια. Κάθε πόσα χρόνια και πόσο τις 100 σύμφωνα με τον νόμο δικαιούνται να αυξάνουν το ενοίκιο. Κάποια υποστατικά υπόκεινται στον νόμο περί ενοικιοστασίου νόμου. Αυτά τα υποστατικά συνήθως είναι αυτά τα οποία ενοικιάστηκαν σε ενοικιαστή και ίσως να υπογράφηκε αρχικά μια συμφωνία, αλλά αυτή η συμφωνία ολοκληρώθηκε, τερματίστηκε, να μην πούμε τερματίστηκε, η περίοδος για την οποία υπογράφηκε έληξε, αλλά συνεχίζει ο ενοικιαστής να μένει μέσα. Ξέρετε, τα πτώματα, το συμβόλαιο. Κάποια συμβόλαια έχουν πρόνοια να ανανεωνώνται αυτό, αλλά κάποια όχι. Το σημαντικό είναι ότι αν ο ενοικιαστής αποφασίσει στο τέλος της περίοδου ότι δεν θέλει να υπογράψει άλλο συμβόλαιο,
έχει αυτόν το, την ευθέρεια, να το πούμε. Αν δεν πούμε δικαίωμα, αλλά ο νόμος το επιτρέπει. Που σημαίνει ότι έχουμε αρκετούς ενοικιαστές που βρίσκονται σήμερα στα υποστατικά, είτε αυτά τα διαμερίσματα, σπίτια, καταστήματα κλπ. Στα οποία υπάρχουν εκεί χωρίς συμβόλαιο και προϋπήρχε συμβόλαιο. Εάν αυτά τα υποστατικά είναι συνήθως της πόλης και εννοουμένου ότι δεν είναι καινούργια, δηλαδή είναι ηλικίας πάνω από 16-17 ετών, τότε εμπίπτουν σε αυτόν τον νόμο. Για αυτά τα υποστατικά, έρχεται κάθε διετία η κυβέρνηση και καθορίζει την τιμή ενοικίου. Τη μέγιστη αύξηση των ενοικίων. Είναι κάθε δεύτερον Απρίλη, δηλαδή τον Απρίλη του 17 σε λίγες εβδομάδες, περιμένουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατά κρίδα, διότι ο σχετικός νόμος είναι κάτω από το Υπουργείο του, μετά από διαβουλεύσεις που θα κάνουμε το Υπουργείο Οικονομικών, να πει για παράδειγμα ότι για την επόμενη διετία η μέγιστη αύξηση για τα υποστατικά που εμπίπτουν στο ενοικιοστάσιο να είναι 8%. Ας θυμάστε πριν πολλά χρόνια ήταν 14% κάθε διετία, μετά έγιναν 8%, τις τελευταίες δύο διετίες ήταν 0. Άρα αυτή είναι η μόνη αύξηση, ωστόσο, αν γίνει συμβόλαιο και υπογραφεί και από τα δύο μέρη, ό,τι καθορίζεται στο συμβόλαιο, αυτό και υπερισχύει του νόμου του ενοικιοστασίου. Να ακούσουμε και τον κύριο Αντρέα μια τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Αντρέα, σας ακούμε. Καλό μεσημέρι. Hello. Ναι, σας ακούμε, κύριε Αντρέα. Κύριε Απέρτα, εγώ έχω ένα ενοικίαση και στη Λευκοσία που μου χρωστεί 78.000 ευρώ. Επήγαμε δικαστήριο. Ναι. Το δικαστήριο έφκανε την απόφαση. Ναι. Ο δικηγόρος το ζήτησε παραμερισμό τώρα και 2 χρόνια. Και δεν τελειώνει, έχω αποφάσει δικαστηρίου. Πόσα χρόνια. Τι γίνεται και δεν αφήνει την ιστορία. Πόσα χρόνια είναι μέσα και δεν πληρώνει. Πόσα χρόνια. Για να γίνουν 78.000, κυρία Πέρσα. Πολλά χρόνια. Είναι ενοικιαστής, ο οποίος από τις πρώτες δεκάδες του 2013. Μάλιστα. Κύριε Αντρέα, απλώς γιατί κάποιος μου κόπηκε η γραμμή, η απόφαση του δικαστηρίου ποια ήταν. Σας δικαίωσε η απόφαση του δικαστηρίου. Καταδικάστηκε. Καταδικάστηκε. Γιατί είναι ο δικηγόρος και ζήτησε να παραμεριστεί γιατί είναι διατεθειμένο να πληρώσει. Τώρα έχει 2 χρόνια που δεν είναι πλέον ευρώ. Και πηγαίνουμε συνέχεια στο δικαστήριο. Μάλιστα. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία, κυρία Πέτρα. Ωραία, να μας απαντήσει ο κύριος Μουσκής, σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι, νομίζω ότι αυτή η περίπτωση δεν είναι καθόλου μοναδική. Δυστυχώς, όσο καιρός και να περάσει. Δεν ξέρω αν ο κύριος Αντρέας θα νιώθει καλύτερα να του πω ότι καθημερινά παίρνουμε τηλέφωνα στο σύνδεσμο για τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που οι ενοικιαστές εκμεταλλεύονται το σύστημα που υπάρχει και τι είναι το κακό του συστήματος. Ότι αργεί η απονομή της δικαιοσύνης. Πρώτα απ' όλα αργεί πάρα πολύ να εκδικαστεί η υπόθεση. Ένας ιδιοκτήτης. Αυτός ο άνθρωπος έχει η πιθανότητα να πάρει πίσω τα 78.000 του. Να βγει ο ενοικιαστής και να μπορεί να βάλει κάποιον άλλο ενοικιαστή. Συνήθως το τι συμβαίνει όταν ζητούν οι ιδιοκτήτες από έναν ενοικιαστή ενός πληρώσει, ταυτόχρονα ζητούν και την έξωση του για να βάλουν κάποιον άλλο ενοικιαστή που δεν μπορεί να πληρώσει. Αν βγαίνουν έξω στο τέλος της ημέρας, σε 2-3 χρόνια μετά από διαβόλαση, βγαίνουν. Ναι. Το θέμα είναι, έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν μετά. Μάλιστα. Και πώς θα τους το επιβάλλεις. Έχουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις για να επιβάλλεις αυτήν την απόφαση. Είναι σε πολύ δεινή κατάσταση που βρίσκονται οι ιδιοκτήτες σε τέτοιες περιπτώσεις. Εμείς ενεργούμε, δεν εκαθίσαμε στα προηγούμενα χέρια, προσπαθούμε να αλλάξουμε κάποιες παραμέτρους της διαδικασίας των δικαστηρίων, ούτως ώστε τουλάχιστον κατά τη διάρκεια που εκδικάζονται οι ειδικοί και για να δικαιούται να υπερασπίζεται τον εαυτόν του. Ναι. Ο ενοικιαστής να πληρώνει τουλάχιστον το μηνιαίο ενοίκιο. Διότι το εκμεταλλεύονται αυτόν τον τρόπο. Κάτι πρέπει να αλλάξει αυτή την περίπτωση, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Υπάρχει και μια υπόθεση πριν αρκετά χρόνια, την οποία συμβουλεύω τον κύριο Αντρέα να μιλήσει με τον δικηγόρο του, όπου ο ιδιοκτήτης έκανε από μόνος του έξωση του ενοικιαστή. Το λέω αυτό πολύ προσεκτικά, να μην δώσουμε το μήνυμα ότι όποιος ιδιοκτήτης δεν πληρώνει δεν παίρνει μέσα και πετάζει έξω τον. Okay. Αλλά από την άλλη έχουν και ιδιοκτήτες δικαιώματα. Υπάρχει μια περίπτωση όπου έβγαλε ο ιδιοκτήτης τον ενοικιαστή έξω, κινήθηκε νομικά ο ενοικιαστής για να επανακτήσει την. Στο πρώτο επίπεδο της δικαιοσύνης κέρδισε ο ενοικιαστής, αλλά στο εφετείο κέρδισε ο ιδιοκτήτης και δικαίωσε τον ιδιοκτήτη. Είναι δίκαια τον έβγαλε έξω. Αλλά είναι μακρύς δικαστικός αγώνας.
Κύριε Μισκίδη, απλώς επειδή έχει τελειώσει δυστυχώς ο χρόνος μας για σήμερα, θα σας έχουμε ξανά για να δούμε και τους κινδύνους στην διαδικασία της αγοράς. Μα πρέπει γραμματικά κάνει όμως. Ναι. Γραμματικά. Ευχαριστώ. Προσπαθούμε για τους κακούς ενοικιαστές να δημιουργήσουμε ένα αρχείο. Ένα αρχείο κακών ενοικιαστών. Δυστυχώς κολλήσαμε στην Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Κάνω έκκληση στην υπηρεσία αυτή, διότι είναι θέμα χρόνου, είναι διαδικασία, δεν πιστεύω ότι υπάρχει οτιδήποτε μεμπτών, να επισπεύσει αυτή τη διαδικασία, γιατί νομίζουμε ότι αυτό το αρχείο θα βοηθήσει πάρα πολύ όλους τους ιδιοκτήτες, θα βοηθήσει και τους ενοικιαστές, διότι στο τέλος της ημέρας οι καλοί ενοικιαστές πληρώνουν τα σπασμένα για τους κακούς ενοικιαστές. Ακριβώς. Θα τα πούμε ξανά και θα απαντήσουμε και περισσότερες γραμμές. Σας ευχαριστούμε πολύ που σας ήρθατε σήμερα κοντά μας.